Καλησπέρα κύριε Φασουλάκη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βακεθιανάκη, καλό απόγευμα. Μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ναι, είχαμε φίλες και φίλοι κανονίσει από χθες αυτήν την συνέντευξη. Δεν γνωρίζαμε ασφαλώς τότε την είδηση της απώλειας του Μίκη Θεοδωράκη. Θέλαμε όμως να μιλήσουμε γιατί η κριτική καταγωγή του σπουδαίου μας μουσικού, αλλά θα υπάρξει και μια σειρά ακυρώσεων, έτσι δεν είναι κύριε Φασουλάκη, και θέλαμε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Θα έλεγα αναβολής. Αναβολής. Θα έλεγα αναβολής γιατί ο Μίκης ο Θεοδωράκης είναι σίγουρο ότι δεν θα ήθελε ακυρώσεις για εκδηλώσεις πολιτισμού. Mm-hmm. Είναι καλύτερα να πούμε μια αναβολή για αυτές τις δύο μέρες, τρεις τις ημέρες του Εθνικού Πένθους, ας μπορώ να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά όταν μιλάμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Μίκης θα ήταν αυτός ο οποίος θα ήθελε όσο το δυνατόν περισσότερο πολιτισμό, περισσότερες εκδηλώσεις. Έτσι τιμάται η τέχνη του. Απλά αυτές τις δύο μέρες που είναι μέρες, αν πούμε έτσι, σκέψεις για mm-hmm. την μεγάλη εθνική απώλεια, mm-hmm. έτσι να μπορούσε να πει κανείς, θα μιλήσουμε για κάποιες μέρες αναβολής καλύτερα. Μάλιστα. Όχι ακύρωσης. Ναι, ωραία, ωραία. Αναβολή. Να ρωτήσουμε τότε για την εκδήλωση, αν έχετε βέβαια μια πληροφορία, για την εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τον καπετάν Μιχάλη, λέμε, που ήταν πολύ αναμενόμενη. Ακριβώς. Επειδή αυτή η εκδήλωση προγραμματιζόταν να γίνει αύριο, εμείς δώσαμε αυτή την αναβολή και αύριο θα ανακοινώσουμε για το πότε μπορεί να γίνει έτσι αυτή. Εμείς ακολουθήσαμε αυτό το οποίο έκανε τιμώντας αυτή την εκδήλωση, αυτή τη μνήμη του και το Υπουργείο Πολιτισμού που μίλησε για μέχρι και το Σάββατο. Mm-hmm. Οπότε αύριο θα εξετάσουμε τις πιθανότητες να γίνει την Κυριακή ή όχι, γιατί είναι πολλοί συντελεστές που πρέπει να συνεννοηθούμε. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αύριο θα έχουμε μια καθαρή απάντηση σε αυτό. Ναι. Ωραία. Οπότε είναι ανοιχτό αυτό. Ναι. Το λέμε για τους φίλους και τις φίλες που έχουν πάρει τις προσκλήσεις, γιατί είπαμε ότι η εκδήλωση αυτή έχει κλείσει. Δηλαδή δεν υπάρχει διάθεση δωρεάν εισιτηρίων. Κοιτάξτε, αυτή ναι, υπήρξε μια διάθεση από το Viva με σειρά προτεραιότητας, όπως ναι. και έγινε, όπως έγινε και στις άλλες πόλεις της Κρήτης. Όπως ξέρετε, είναι μια μεγάλη και σπουδαία και σημαντική εκδήλωση. Είναι μια παραγωγή που έγινε στην Κρήτη. Να πούμε ότι το έργο ξεκίνησε, αλλά έχει μια πορεία να κάνει. Μια μεγάλη πορεία έχει να κάνει. Το έργο ούτως ή άλλως είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει τον Ιανουάριο στο πολιτιστικό, όσο γνωρίζω, και βέβαια στο Ηρώδιο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 10 του Οκτώβρη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η πρόθεσή μας είναι η αναβολή αυτή να είναι σύντομη και να ανακοινώσουμε αύριο το πότε θα γίνει το έργο. Νομίζω ότι είναι και ένα καλύτερο, έτσι, ναι. Αν θέλετε, είναι... Νομίζω ότι μπορεί να αφιερωθεί και στη μνήμη του, ακριβώς του Μίκη αυτό, Θεοδωράκη. Ο Θεοδωράκης ο Μίκης νομίζω ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ, mm-hmm. γιατί είναι ταυτισμένος με τη σύγχρονη Ελλάδα, γιατί η μουσική του είναι πάντα εδώ, θα είναι εδώ, και έτσι οι άνθρωποι σαν τον Μίκη Θεοδωράκη, καλλιτέχνες σαν τον Μίκη Θεοδωράκη, δεν νομίζω ότι θα ξεχαστούν ποτέ ή εν πάση περιπτώσει θα είναι πάντα εδώ. Mm-hmm. Θα είναι πάντα εδώ. Μπορεί η φυσική παρουσία να μην είναι εδώ, μπορεί ο άνθρωπος Μίκης Θεοδωράκης να μην είναι εδώ, όμως ο Μίκης θα είναι πάντα εδώ. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και το ότι η μια γενιά μετά την άλλη γνωρίζει το έργο του, ίσως κάποιοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, είναι ένα δείγμα αυτής της διαχρονικότητας που έχουν οι σπουδαίοι μας μουσικοί. Και αυτό το θέμα να περνάει από τη μια γενιά στην άλλη, και το λέω αυτό για να αξίζει να κάνουμε μια μικρή αναφορά έστω
κύριε Φασουλάκη, για αυτό το ψηφιακό ιστορικό πλοηγό που αφορά την ιστορία της Κρήτης και ναι. αφορά τους νέους, έτσι, αφορά τους μαθητές. Ακριβώς αυτό, κύριε Βακεθιανάκη, και να κάνουμε μια γέφυρα, να πούμε ότι, ξέρετε, μπορεί κάποια πράγματα η εποχή να αλλάζει, οι τρόποι επικοινωνίας να αλλάζουν, κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται, όμως οι κλασικές γραμμές που υπάρχουν, και ο Μίτσο Θεοδωράκης, επανέρχομαι και γυρνάω μετά σε αυτό που είπατε, είναι μια κλασική μορφή πια για τα μουσικά πράγματα της σύγχρονης Ελλάδας, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Έτσι λοιπόν έρχομαι να πω για αυτό το που με ρωτήσατε. Έτσι λοιπόν και η ιστορία της Κρήτης, το κομμάτι αυτό το οποίο συζητήσαμε το 1821 μέχρι το 1913, και η ιστορία της Κρήτης λοιπόν πρέπει να έρθει με ένα σύγχρονο τρόπο να έρθει κοντά μας. Έτσι λοιπόν πετύχαμε και εντάξαμε ένα έργο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, που είναι ουσιαστικά ο ψηφιακός ιστορικός χάρτης, πλοηγός της Κρήτης την περίοδο εκείνη, όπου προβλέπεται με ένα σύγχρονο τρόπο να καταγραφεί η ιστορία και να είναι πιο προσιτής στους νέους ανθρώπους πια, αλλά και στους επισκέπτες που θα θέλουν να μάθουν για την περίοδο αυτή. Είναι κάποιες ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες θα μπορούν να υπάρχουν και ένας χάρτης διαδραστικός, ένας χάρτης ψηφιακός, όπου μέσα από εκεί θα εντοπίζονται τα σημεία και τα γεγονότα της Κρήτης την περίοδο εκείνη. Είναι μια μεγάλη περίοδο, είναι από το 1821 μέχρι ουσιαστικά το 1913, δηλαδή μέχρι τότε που η Κρήτη ενώνεται με τον εθνικό κορμό. Περίπου 90 χρόνια. Περίπου 90 χρόνια, που όμως είναι 90 χρόνια με πολύ μεγάλα γεγονότα. Επαναστάσεις βέβαια. Εξεπαναστάσεις, αγώνες, σφαγές. Θα το πούμε αυτό, ότι η Κρήτη πλήρωσε πολύ βαρύ φόρο αίματος την εποχή εκείνη. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό είναι σημαντικό, να έρχεται και να δίνεται με ένα σύγχρονο τρόπο. Θα είναι λοιπόν κάποιες εφαρμογές που θα υπάρχουν σε σταθερά σημεία, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να περιηγηθεί μέσα στο χάρτη στην περιοχή που θέλει και να δει τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής εκείνης, της περίοδου εκείνης. Αλλά επίσης θα είναι και μια εφαρμογή που και μέσα από τα tablet και μέσα από τα smartphone πια αφήσει θα μπορεί να περιηγείται. Θα είναι δίγλωσσο τουλάχιστον, συζητάμε γι' αυτό. Και σε κάποια σημαντικά σημεία θα υπάρχει δυνατότητα μέσα από αυτά τα σύγχρονα συστήματα, τα VR, να μπορείς να περιηγηθείς και στο εικονική πραγματικότητα. Σε κάποια σημεία λοιπόν θα υπάρχει και αυτό. Σε κάποια σημεία επίσκεψης, σημαντικής επισκέψεων, δηλαδή σε κάποια σημεία που έχουμε επισκεψιμότητα θα έχουν τοποθετηθεί και αυτά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα είναι μια εφαρμογή που θα μπορούμε να την έχουμε και στο κινητό μας, έτσι. Ναι, αυτό σημαίνει πως επειδή είπαμε στην αρχή κυρίως για τους μαθητές, τελικά είναι κάτι που μας αφορά όλους, κύριε Φασουλάκη, γιατί νομίζω ότι όλοι μπορούμε πολύ εύκολα να έχουμε πρόσβαση σε κάποια γεγονότα που δεν ακριβώς τα ξέρουμε κιόλα. Κοιτάξτε, το βιβλίο έχει μια μαγεία πολύ σπουδαία, έτσι, και δεν νομίζω ότι ποτέ θα τη χάσει. Όμως είναι σημαντικό να ερχόμαστε στο σήμερα και να δίνουμε και τον γρήγορο και εύκολο τρόπο. Η επιστήμη της τεχνολογίας τρέχει πάρα πολύ, η ψηφιακή επανάσταση είναι εδώ, προχωράει, οπότε πρέπει να προσαρμοζόμαστε και εμείς σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι και ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να δούμε συνολικά πώς θα μπορούμε στο μέλλον να δίνουμε την πληροφορία της ιστορίας και του πολιτισμού μέσα από σύγχρονους τρόπους. Όπως είπαμε, ότι γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Οπότε θεωρείται ότι είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, αν θέλετε, για μας αυτό. Να δούμε πώς λειτουργεί για να προχωρήσουμε και περαιτέρω. Έχει πάρει το πράσινο φως από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι. Βεβαίως, αυτό το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Χρειαζόταν ουσιαστικά, έχει πάρει την Οικονομική Επιτροπή και χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ουσιαστικά να αποδεχτεί τους όρους και να προχωρήσει τη διαδικασία με το αμέσως επόμενο διάστημα να ξεκινήσει τη διαδικασία της δημοπράτησης. Εκείνο το οποίο
εγώ είχα πει και η Περιφερειακή Αρχή συνεννοηθήκαμε. Θα κάνω μια κουβέντα με το Ιστορικό Μουσείο για να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα, γιατί ξέρετε αυτό το θέμα πρέπει να έχει και μια επιστημονική σφραγίδα μέσα του υλικού που πρέπει να υπάρχει μέσα εκεί. Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δίνουμε να έχει μια σπουδαία επιστημονική σφραγίδα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο αποδίδουμε είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Φασουλάκη, επειδή λέγαμε για τις εκδηλώσεις και υπήρχε και η εκδήλωση, οι εκδηλώσεις μάλλον στους Αρμένους, στο Ιστερομινωικό Νεκροταφείο. Έχουμε κάποια μηνύματα, επειδή από ό,τι βλέπω και εγώ τώρα ήταν Παρασκευή έως Κυριακή, είναι μάλλον για αυτές τις ημέρες, 3 με 5 του Σεπτέμβρη. Θα ξέρετε μήπως εκεί τι θα γίνει? Κοιτάξτε, και αυτό εντάσσεται μέχρι και το Σάββατο, γιατί υπάρχει και μία ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για αυτές τις 3 μέρες της αναβολής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε αυτό. Σίγουρα η περιφέρεια στη συμμετοχή της έχει αναβάλει μέχρι και το Σάββατο, ακολουθώντας βέβαια, πρέπει να πούμε, και την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για τις εκδηλώσεις της δικές του, όπως επίσης του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και μια σειρά από φορείς, όπως ο Δήμος Χανίων και άλλοι δήμοι έχουν αποφασίσει. Όπως σας είπα όμως και πριν, συζητάμε για την μετάθεση, όχι για την ακύρωση, την αναβολή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μετακίνηση. Μετακίνηση σε κάποιες άλλες. Ακριβώς, κύριε Ματιδιάκη, είναι η σωστή λέξη. Και αυτό δεν γίνεται επειδή θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο τιμούμε τον μέγιστο, ας πούμε, τον μεγάλο Έλληνα μουσικό Μίκη Θεοδωράκη, τον συμπατριώτη μας, πρέπει να το ξεχνάμε. Κριτικό Μίκη Θεοδωράκη, άλλωστε μία από τις επιθυμίες του είναι να ταφεί και στην Κρήτη, όπως ξέρετε και έχει γραφτεί. Τώρα άλλαξε από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή η είδηση θέλει ότι η κόρη του θέλησε να ταφεί στο μέρος που είναι το εξοχικό τους, στο Βραχάτι. Και μάλλον έτσι θα γίνει, και είχε προτείνει, νομίζω μετά από την παρέλευση 3 χρόνων, να μεταφερθούν τα οστά του μετά εδώ. Θεωρώ ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία αυτό, κατά την άποψή μου. Σημαντικό είναι ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι συνδεδεμένος με την Κρήτη. Είναι ένα κομμάτι της Κρήτης. Άλλωστε αυτός ο ίδιος το έχει πει αυτό. Οπότε η σημασία ο Μίκης ανήκει στην ανθρωπότητα. Πώς τον αισθανόμαστε εμείς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε Φασουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μοιραστήκαμε και με εσάς κάποιες σκέψεις και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ, και εδώ θα είμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή συνέχεια. Επίσης, να είστε καλά. Γεια χαρά.